Γαλλιούρη, τι στοιχεία έχουμε από το Μπαϊράμι, τα νούμερα τι λένε? Τα νούμερα λένε ότι μέσα στο δεκαήμερο αυτό, δηλαδή από Παρασκευή μέχρι και Κυριακή, που μας πέρασε, αφήχθησαν μάλλον 8.416. Μάλιστα. 8.416 σύνολο. Δεν ξέρουμε ακόμα τούρκου πόσοι είναι. Θα είναι 8.000 ξέρω εγώ. Όχι. Όχι. Γύρω σε 7.000 θα είναι. Ναι. Οι υπόλοιποι τι είναι, Έλληνες που ξαναγυρίζουν? Ναι, Έλληνες, διάφορες εθνικότητες, εντάξει, είναι και άλλοι. Ναι. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία είναι ναι. Με τον Μπαϊράμι κιόλας. Αυτό. Διακινηθήκαν γύρω στα 220 αυτοκίνητα. Ναι. Όχι διακινηθήκαν, ήρθαν. Ήρθαν. Αφήξεις λέω. Και κάπου 55 μηχανές κάπου εκεί. Τώρα πια παρατηρώ ότι φέρνουν μηχανές και αυτοκίνητα εδώ. Έχουν, ναι, μάθει, έχουν μάθει τα χωρίτα κόλπα. Ίσως έχουν μάθει και το οδικό δίκτυο. Ναι, ίσως παίζει και αυτό ένα ρόλο. Μάθαμε για πτυχίο. Πολλοί από αυτούς που μου είχαν φέρει τους ρώταγα που πάτε, ξέρω, μου λέγανε Βοκαρία. Βοκαριά τώρα, πού τη βρήκα τη Βοκαρία. Α, τι βρήκα. Από το ίντερνετ προφανώς. Ναι. Έχω ξαναπάει. Θέλω να πω ότι διασκορπίζονται, πάνε παντού. Μάλιστα. Έχουμε περσινά στοιχεία. Όχι, αλλά είναι 6900, 6800 ήταν τόσο. Δηλαδή φέτος είναι περισσότερο. Είναι παραπάνω δηλαδή. Μάλιστα. Πότε είναι η επόμενη κίνηση μεγάλη πάλι? Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Όχι, δεν, προς το παρόν δεν βλέπω. Δεν έχει. Μέχρι τέλος του χρόνου δεν έχει τίποτα. Υπάρχει ησυχία. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως, ναι. Είχαμε πολύ μεγάλη κίνηση, δεν το περιμέναμε. Εγώ τουλάχιστον δεν το περίμενα. Λόγω της... ναι, των γεγονότων που γίνανε έτσι. Ναι. Ο κόσμος ήταν... βέβαια. Ήταν κάπως. Αλλά και διανυκτερεύσεις βλέπω ότι αυξηθήκαν οι διανυκτερεύσεις. Mm-hmm. Δηλαδή τις υπολογίζω χοντρά, χοντρή συνέχεια νούμερα, πάνω από 3 διανυκτερεύσεις το άτομο. Αχα, μέσο όρο δηλαδή. Ναι, ναι, ένα μέσο όρο, ναι. Απόστολε. Άρα μείνανε 4 μέρες δηλαδή. Ναι, 3 βάλει. Ναι. Λεφτά είναι, δεν είναι. Βέβαια. Άλλο, τι θέλετε. Και από ό,τι μου λέτε, όχι μες στην πόλη. Ναι, έχουν διασκορπιστεί παντού, μάθαν τα πάντα. Πόλησό μου, λέγανε. Αυτό είναι. Κύριε Γαλλιούρη, όλη αυτή η δουλειά, γιατί είναι, μιλάμε για πολλή δουλειά τώρα, έτσι. Πώς βγήκε, δηλαδή, είχατε προσωπικό αυξημένο, είχατε σχίσεις, ναι. τι είχατε? Λέμε για αριθμούς, κύριε Τζούμα, λέμε ευχαριστημένοι είμαστε, εντάξει, το νησί θέλουμε όλοι να... Είναι λεφτά. Πέφτουν λεφτά στο νησί, είναι καλό πράγμα να δείτε. Αλλά είναι ώρες αυτές, είναι πολλές ώρες που δουλεύουν τα παιδιά εδώ. Ναι. Δηλαδή είναι ήρωες οι άνθρωποι. Δεν πληρώνονται για αυτό το πράγμα. Το ξέρετε, δεν πληρώνονται. Δεν πληρώνονται. Το κράτος μας δίνει υπερορία μία ώρα τη μέρα, μέσω όρο το δεύτερο εξάμηνο. Και αυτοί δουλεύουν 4 και 5 ώρες. Έτσι που αργεί και όλα στο σύστημα των αστυνομικών η βίζα. Δεν μπορείς να φύγεις, περιμένεις εκεί μέχρι να τελειώσουν όλοι. Ναι. Θα μπορούσε να μιλάμε τώρα ότι δουλεύουν το πρωί γραφείο κανονικά. Εγώ τους διώχνω λίγο πιο μπροστά, φεύγουν 2 η ώρα. Αλλά από το πρωί μέχρι τις 2 και μετά κατεβαίνουν στις 5, σχολάνε μπορεί και στις 10, 5 και 11. Το βράδυ. Χωρίς να πληρώνονται. Αυτό ναι. να το επισημάνουμε, έτσι. Να το ναι. πούμε. Αν μπει κανείς σε τις υπόλοιπες ημέρες, έχει ησυχία, ας πούμε, και πιο χαλαρά. Δεν έχει ησυχία. Έχουμε κόσμο συνέχεια. Μπορεί να μην έχουμε 1000 άτομα, 1200 που είχαμε, αλλά έχουμε 400 άτομα, 300 άτομα, έχουμε. Μάλιστα. Δεν είναι. Και σας λέω ξανά, δουλεύουμε χωρίς να πληρωνόμαστε. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Αυτό έχω να πω. Μάλιστα. Και μπράβο στα παιδιά δηλαδή, πραγματικά.